είναι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέλιος Κούλογλου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και βέβαια μένω σε ρω άλλες ιδιότητες και δημοσιογράφος θα πω, γιατί θα ζητήσω, θα επικαλεστώ αυτή την ιδιότητα που δεν φεύγει ποτέ, για να συζητήσουμε αν θέλετε λίγο και τα της Βρετανίας και των εκλογών. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό ή από την οικονομική κατάσταση τη δικιά μας. Τι προτιμάτε? Θα προτιμούσα από τις βρετανικές εκλογές. Ωραία. Ωραία, ωραία. Ναι. Ωστόσο, ναι. Εντάξει. Βρετανικές εκλογές, λοιπόν, για τους Βρετανούς είναι αυτό το τρίπτυχο λίγο πολύ, Brexit, λιτότητα, ασφάλεια κτλ. Για το puzzle στην Ευρώπη, με όποιο αποτέλεσμα έχουμε εκεί, το διαφαινόμενο ή δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη, τι μπορεί να σημαίνει το αποτέλεσμα των εκλογών? Μετά την αποχώρηση της Βρετανίας, την προσεχή αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά οι επιπτώσεις θα είναι λιγότερες. Παραμένει όμως ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι μια μεγάλη χώρα και οι εξελίξεις εκεί επηρεάζουν γενικότερα και την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Κόρμπιν έχει κάνει μια πολύ καλή εκστρατεία και το σχέδιο της ΜΕΗ, της συντηρητικής πρωθυπουργού, να πετύχει μια συντηρητική νίκη σε βάρος του, κατά πάσα πιθανότητα αποτυχάνει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Κόρμπιν να κερδίσει τις εκλογές και να έρθει η πρώτη δύναμη, ναι, η εργατική. Ναι. Αυτό μάλλον φαίνεται πολύ δύσκολο σήμερα. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, το γεγονός ότι ο Κόρμπιν έχει ήδη κερδίσει την πλειοψηφία των νέων και στις ηλικίες 18-24, αυτές τις ηλικίες 24-35, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει, δείχνει ότι και στη Μεγάλη Βρετανία, όπως σημειώθηκε και στη Γαλλία με το Μενασόν ή στις ΗΠΑ με το Σάντερς, η νέα γενιά θέλει αλλαγή. Θέλει να αλλάξει το σημερινό σύστημα της ολιγαρχίας, το οποίο επιφυλάσσει για τους νέους ένα μέλλον χειρότερο από αυτό που έχουν, την κατάσταση που έχουν ζήσει οι προηγούμενες γενιές και οι γονείς τους. Μάλιστα, ακριβώς. Σε αυτό έχετε δίκιο. Όπως και να είναι έρχεται το πράγμα, θα είναι χειρότερο από τους γονείς. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ειδικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που είχαμε μια συνθήκη πρώτο και οι επόμενες γενιές ζούσαν και δικαιολογημένα καλύτερα από τις προηγούμενες. Σήμερα αυτό δεν γίνεται, γιατί το 1% γίνεται πλουσιότερο σε βάρος του 99%. Αυτό κατεξοχήν έχει γίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Άλλωστε, ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο της Θάτσερ και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση ανατροπής αυτής της νεοφιλελεύθερης λέλαπας που έχει καταστρέψει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι πολύ θετικό. Mm-hmm. Τώρα, μια και αναφερθήκατε, είναι παρακινδυνευμένη η ερώτηση, αλλά εγώ θα την κάνω και για τη ροή της συζήτησης. Η ΜΕΗ θα μπορούσε να είναι μια νέα Θάτσερ? Ήθελε να το παίξει Θάτσερ. Ξέρετε, οι απομιμήσεις ποτέ δεν καταφέρουν να φτάσουν το αυθεντικό προϊόν. Το έπαιξε πάρα πολύ σκληρά στην αρχή, ότι θα διώξουμε ένα Brexit με βρετανικούς όρους. Αυτό δεν της το επιτρέπει ο σχετισμός των δυνάμεων με την υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλησε να στην αρχή να παρουσιάσει ένα πολύ ακραίο πρόγραμμα νέας λιτότητας. Ούτε αυτό της βγήκε και αναγκάστηκε τώρα τις τελευταίες μέρες που ο Κόρμπιν και οι εργατικοί ανέβαιναν να αλλάξει τις θέσεις της και να πει ότι και αυτή θα θελήσει να βοηθήσει το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την εκπαίδευση, τις συντάξεις, όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή τα οποία στη Μεγάλη Βρετανία υποχωρούν και καταραίουν. Και αντίθετα, σε μια χώρα που ξέραμε ότι το εθνικό σύστημα υγείας, ναι, βέβαια, ήταν το διαμάτι. Ήτανε κρατεό, πρότυπο. Το κοινωνικό κράτος. Και σήμερα έχουμε μια κατάσταση όπου δημιουργείται μια καινούργια τάξη ανθρώπων, οι οποίοι στη Μεγάλη Βρετανία έχουν δουλειά, γιατί η ανεργία έχει μειωθεί, αλλά εξακολουθούν και παραμένουν πολύ φτωχοί. Και οι κοινωνικές ανισότητες σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στη Βικτωριανή εποχή. Τόσο μεγάλες είναι οι κοινωνικές διαφορές. Μάλιστα. Οι φτωχοί παίρνουν πολύ πιο λίγα, δηλαδή ενώ οι μάναζερ, οι τραπεζίτες, οι στελέχοι των τραπεζών, των επιχειρήσεων,
κερδίσουν 100 ή και παραπάνω φορές το εισόδημα που κερδίσουν οι φτωχοί. Έχει δημιουργήσει μια νέα φτωχολογία, μια νέα τάξη των φτωχών το σύστημα αυτό. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω αν αυτοί οι νέοι φτωχοί θα υποστηρίξουν το Εργατικό Κόμμα αυτή τη φορά. Θα έπρεπε κανονικά να το κάνουν. Τα συμφέροντά τους πρέπει να το κάνουν. Θα έπρεπε να τους οδηγούσε κανονικά να το κάνουν. Υπάρχουν τα μίδια που παίζουν όμως ένα αρνητικό ρόλο, η αυταπάτη του κόσμου και βεβαίως και όλο αυτό το σύστημα σκέψης που έχει καθιδρύσει η Θάτσερ και ο νεοδιαθεσμός που λένε ότι ο καθένας μόνος μπορεί να τα καταφέρει. Mm. Ενώ στην πραγματικότητα μόνο μαζί όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό το τελευταίο το σκεφτόμουν τώρα που συζητούσαμε, γιατί τελικά πάμε σε έναν απομονωτισμό, είτε στην Ευρώπη, η κάθε χώρα βέβαια με τα δικά της χαρακτηριστικά, και από την άλλη μεριά στην Αμερικανική Ήπειρο με το δόγμα Τραμπ, πρώτα η Αμερική. Αυτό που οδηγεί γενικότερα το σύστημα, το κοινωνικό και το οικονομικό, κύριε Κούλογλου? Κοιτάξτε, αν επικρατήσει η λογική του ως όσον εαυτό του κρήτου, ναι, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο σε επίπεδο εθνικό, δηλαδή κάθε χώρα μόνη της, το βλέπουμε όπου πάει. Η Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή θέλησε να φύγει με το Brexit και τώρα στην πραγματικότητα το έχουν μετανιώσει όλοι. Ναι. Γιατί συνειδητοποιούν ότι μια χώρα, ακόμα και αν είναι μια ισχυρή χώρα παλιά αυτοκρατορία όπως η Μεγάλη Βρετανία, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε συνενώσεις, χρειαζόμαστε συμμαχίες. Αλλά αυτές οι συμμαχίες σε μια κατεύθυνση που να εξασφαλίσει ότι έχει μαζί και τον κόσμο. Ναι. Ο κόσμος δεν είναι στο περιθώριο, δεν είναι στη γωνία. Οι πολίτες δεν είναι στη γωνία. Απολαμβάνουν τα κέρδη από τον πλούτο, συμμετέχουν στη δημοκρατία, δεν αποφασίσουν κάποιοι πολύ λίγοι για αυτούς. Mm. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα το οποίο καλούμαστε και σήμερα να λύσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Είναι κάπως άσχετες μεταξύ τους, αλλά το κάνω από την πίεση του ραδιοφωνικού χρόνου. Καταρχήν, περνώντας μέσα από την Ευρώπη στο ελληνικό ζήτημα, δεν ξέρω πώς κρίνετε την πρωτοβουλία Μακρόν σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Είναι καλές οι πρωτοβουλίες αυτές του Μακρόν. Που βάλει ένα φρέσκο αέρα λόγω φυσικά της πρόσφατης εκλογής του. Mm-hmm. Απολαμβάνει ακόμα μεγάλη δημοτικότητα. Έχει την ευκαιρία, δηλαδή, να κάνει κινήσεις που συνήθως οι πρόεδροι, ακόμα και της Γαλλίας, δεν μπορούν να κάνουν, επειδή δηλαδή, παίρνουν υπόψη στη Γερμανία τον σχετισμό των δυνάμεων και αυτά. Η Γερμανία από την άλλη μεριά θέλουν να συνεργαστούν μαζί του και άρα αυτό του δίνει μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων. Νομίζω ότι είναι θετικές αυτές οι πρωτοβουλίες. Να δούμε πόσο στεναρά θα τις υποστηρίξει ο Γάλλος πρόεδρος απέναντι σε ένα Σόιμπλε και μια Μέρκελ, οι οποίοι όπως έχουμε δει είναι πολύ κολλημένοι στις πολιτικές αυτές και στους μικροκομματικούς ιδιότητες και στους μικροκομματικούς υπολογισμούς. Μάλιστα. Και τώρα, επειδή το διάβαζα μια πρόσφατη συνέντευξή σας που λέγατε ότι τελικά το σχέδιο Τόμσεν Βελκουλέσκου, όπως είχε διαρρεύσει από τα WikiLeaks πέρυσι, επιβεβαιώνεται βήμα-βήμα. Δηλαδή, για τους ακροατές μας να θυμίσω ότι σε αυτή τη συνομιλία λεγόταν ότι πίεση στην πίεση στην Ελλάδα θα οθηθούν στο απονενοημένο, να το πω σε ελεύθερη μετάφραση. Το υποστηρίζετε, δηλαδή το βλέπετε και τα τελευταία 24 ώρα να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο? Αυτή είναι η στρατηγική του, αυτή η στρατηγική ήταν, είναι πάντως σαφώς η στρατηγική που ακολούθησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Mm-hmm. Σε αυτή την υποκλαπίζα συνέντευξη που, συνομιλία που διέρευσε αργότερα στο μέσα των WikiLeaks, λέγανε ακριβώς αυτό, ότι οι Έλληνες δεν υποχωρούν και υποχωρούν μόνο όταν βρίσκονται με το μαχαίρι, το μαχαίρι στο νομό, δηλαδή δεν έχουν να πληρώσουν την επόμενη δόση. Mm-hmm. Και αυτό έκανε στην πραγματικότητα. Αυτό που έγινε όλες αυτές τις μήνες αποδεικνύει ότι οι κριτικές της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση της καθυστερεί ήταν αβάσιμες. Στην πραγματικότητα δεν καθυστερούσαν. Δεν σας άκουσα, στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα αυτοί καθυστερούσαν. Ναι. Αυτοί παίζανε καθυστέρηση, οι πολιτικές ναι. καθυστέρησης. Ακριβώς για να φέρουν την κατάσταση στο ψηφιακό. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα δεν έπρεπε. Βάζοντας κάθε φορά καινούργια θέματα στο τραπέζι. Ναι. Άρα δεν έπρεπε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα και τα μέτρα, λέτε? Ο
Ορίστε. Άρα μήπως δεν έπρεπε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα και τα μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε. Για να μπορέσει να, ο σημερινός σχεδόν το δυνάμεων, από τη στιγμή που αποφασίζει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να παίξει με αυτό το σχεδόν. Το γεγονός ότι ψηφίστηκαν τα μέτρα έχει δώσει αυτή τη στιγμή ένα μεγαλύτερο περιθώριο στην κυβέρνηση. Να λέει ότι εμείς ακολουθήσαμε όλες τις, σεβαστήκαμε όλες τις συμφωνίες που κάναμε, τώρα είναι η σειρά. Χωρίς αυτό θα βρίσκανε πρόσχημα. Δεν έχεις συμφωνίες για να πούνε ότι δεν έχεις εγώ. Καταλαβαίνω. Θα κάνανε άνετα τη στεπισοδικία τους. Δυστυχώς αυτό είναι το παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. Δεν πρέπει να παίξεις καθόλου το παιχνίδι ή αν παίξεις δεν μπορείς να παίξεις διαφορετικά. Μάλιστα. Ένα τελευταίο, έχω παραβεί το χρόνο, αλλά δεν μπορώ παρά να σας ρωτήσω, επειδή πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε παμψηφίστη από το Ευρωκοινοβούλιο η γνωμοδότησή σας για τη διαφθορά και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είστε ρεαλιστικά αισιόδοξος για την επικράτηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς? Κοιτάξτε, κάνουμε πολύ σημαντική δουλειά και στην Επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Panama Papers, τη μεγάλη δηλαδή διεθνή υπόθεση χωροδιαφυγή, στην οποία είναι και μέλος. Ναι, ναι. Βεβαίως. Υπάρχει μια συνειδητοποίηση ακόμα και από τους πολιτικούς και από τους πολιτικούς ότι αν δεν αρθούν κάποιοι είδους μέτρα και δεν περιοριστεί τουλάχιστον αυτό το φαινόμενο όπου η ολιγαρχία κάνει ό,τι θέλει, τότε τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα. Και γι' αυτό με κάνει να είμαι σχετικά αισιόδοξος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.